χειρότερη εμφάνιση χρονιάς από τον Ντάνκαν. Αυτά ανήκουν βέβαια στο παρελθόν συνέχεια, ειδικά σε αυτή τη σειρά δεν είναι ανάλογη. Ο Ρόμπινσον συνδύεται από την εσωτερική μάχη για το rebound, καθαρίζει τη φάση ο Σαμπόνι. Σημαδεύει όλη τη σειρά τα ελεύθερα σου των Spurs. Άλλο ένα από τον Avery Johnson, ούτε τώρα. Rebound από τον Σταντάμαερ. Στέκεται και ο Στάρι για δύο. Η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound από τον Σαμπόνι. Σταντάμαερ που είχε 1 στα 12 σουτ. Δείτε εδώ πόσο Σαμπόνις μάζεψε το rebound. Έδωσε την μπάσα πίσω από την πλάτη στον Σταντάμαερ, ο οποίος στάθηκε για σούταρα για δύο με επιτυχία. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, η προσπάθεια από τον Ρόμπινσον ούτε τώρα για τους Spurs που κινδυνεύουν. Το Portland στην επίθεση. Σταντάμαερ στον Σαμπόνις που στέκεται για σούταρα από μακριά για δύο. Μετά από καιρό, μετά πώς έφυγε μακριά από τον Ρόμπινσον, ξέροντας ότι ένας καλός μπλοκέρ είδε πολλά. Αποβλήθηκε με έκτο φάουλ 1 και 47 πριν από τη λήξη και ίσως θυμόσαστε ότι αρνήθηκε να καθίσει στον πάγκο λίτερος. Ράιντερ. Η πάσα του Ουίλιαμς με το ζόρι φτάνει στο Σαμπόνις. Ο Ουίλιαμς σουτάρει για 3. Μόνο το γόητρό του μπορεί να διασώσει. Ο Έλλης στον drive, το rebound από τον Σαμπόνις. Τον Avery Johnson. Η μπάλα στον Ουάλας, πάσα πίσω από την πλάτη στο Σαμπόνις που κερδίζει τον Ντάνκαν. Όταν ξεκίνησε το σερί, το 16-0 του Σαν Αντώνιο που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Το τελευταίο καλάθι από τον Σαμπόνις. Στις πρώτες 5 επιθέσεις οι Blazers έχουν 3 εύστοχα σουτ και 7 πόντους. Ο Σταντάμαερ έχει 5 πόντους, ο Σαμπόνις έχει 4. Πάσα μακριά από τον double team. Ο Τζόνσον στο σίδερο, rebound από τον Σαμπόνις, τον οποίο κατεδαφίζει ο Τζερόμ Κέρς. Υπάρχει φάουλ του Τζερόμ Κέρς. Δηλαδή ο άνθρωπος που μπορεί και θέλει να τα καταφέρνει. Ο Σέπης ζωντανή από 0-3 σε καμία φάση, σε κανένα γύρο. Μπορεί να είναι η παράταση των ελπίδων του. Ο Σαμπόνις κλέβει την μπάλα παίζοντας ο 3. Σαμπόνις στέκεται και ο Στάρι για 2, 78-67.